Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχουμε ένα καινούριο budget build από την Asus σε συνεργασία με την M-Systems. Βλέπετε, έχουμε πολύ ωραία καινούρια πραγματάκια όπως 12η γενιά Intel αλλά σε budget επεξεργαστή, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται σε συνεργασία με την Asus και την M-Systems και όλα τα πράγματα που θα δούμε εδώ πάνω είναι από την Asus και πάμε να τσεκάρουμε κατευθείαν τι έχουμε εδώ πιο κοντά και ποια θα είναι η βάση και ποια θα είναι τα εξαρτήματα για το σύστημά μας. Με το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι και αυτό το κομμάτι που θέλω να δοκιμάσω και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εδώ πάνω και είναι ο επεξεργαστής. Μιλάμε λοιπόν για LJ1700 και έχουμε έναν Intel Core i5-12400F. 6 πυρήνες performance και 12 thread σύνολο. Είναι η budget, ας το πούμε έτσι, λύση για την καινούργια αυτή γενιά και θέλω να τσεκάρουμε λίγο τι επιδόσεις έχει συγκεκριμένος. Το επόμενο εξάρτημα είναι η μητρική μας, που εδώ πάνω θα φιλοξενηθούν όλα τα πράγματα. Μιλάμε για μια Asus TUF Gaming, η οποία είναι B660+, Wi-Fi D4. Το D4 τι σημαίνει? Ότι παίρνει DDR4 μνήμες. Πάμε να τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα τη συγκεκριμένη μητρική. Αν και B660, το πιο μικρό, ας το πούμε έτσι, chipset, έχουμε αρκετά χοντρές ψύχτρες πάνω εδώ για τα VRM. Οπότε για πιο μεγάλο επεξεργαστή να βάζαμε δεν θα είχαμε πρόβλημα, συνότι έχουμε σύνολο 12 pin για τροφοδοσία. Έχουμε DDR4 και όχι DDR5 που παίρνει συγκεκριμένη πλατφόρμα, άρα θα είναι και πιο budget όλο το σύστημα. Παίρνει 3 NVMe PCI Express Gen 4, οπότε έχουμε μια αρκετά ικανή και πιο έτσι οικονομική μητρική. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτά που θα συναντήσουμε είναι 16GB RAM DDR4, 3200 με CAS16 από την G-Skill. Για εσωτερικό χώρο αποθήκευσης θα έχουμε έναν NV1 στα 500GB από την Kingston. Απλά τυπικά πραγματάκια που θα κάνουν όμως μια χαρά τη δουλειά τους. Το επόμενο έτσι πιο ενδιαφέρον κομμάτι πάνω σε αυτό το build είναι η κάρτα γραφικών, που είναι μια αρκετά νέα κυκλοφορία και συγκεκριμένη. Έχουμε μια Asus Dual RTX 3050, που πάμε να την τσεκάρουμε λίγο περισσότερο και τη συγκεκριμένη κάρτα, να δούμε εδώ πέρα πώς θα πηγαίνει. Αν και 3050, που είναι έτσι πιο μικρή σειρά από τις υλοποιήσεις που έχουν βγει, είναι αρκετά ποιοτική συγκεκριμένη. Έχουμε και μεταλλικό backplate και πάμε να κάνουμε και κάτι που σίγουρα θα σας αρέσει. Μπορώ να πω ότι βγήκε απολαυστικά ωραία. Η ψύχτρα φαίνεται αρκετά ικανοποιητική, σύνοτι έχουμε και δύο ανεμιστήρες και μια 8 πίνη τροφοδοσία. Θα το δοκιμάσουμε και τη συγκεκριμένη να δούμε έτσι πώς θα πηγαίνει. Για τροφοδοτικό τώρα, πάλι έχουμε από την TUF σειρά 650W, 80+ bronze με 6 χρόνια εγγύηση. Οπότε λογικά θα είναι κάτι αρκετά ποιοτικό για να δίνει τόσα χρόνια εγγύηση. Και από κάτω, αυτό που θα δούμε εδώ πέρα είναι μια ψύχτρα επίσης από την Asus, TUF Gaming και συγκεκριμένη LC240 ARD. 240 ψυγείο με 2 ARGB ανεμιστήρες που για τον 12400F είναι πιστεύω και λίγο overkill η συγκεκριμένη ψύχτρα. Θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Μέσα στη συσκευασία έχει ψύχτρα ο συγκεκριμένος επεξεργαστής. Βέβαια θα πάμε σε κάτι αρκετά καλύτερο. Και το μόνο που μένει στο χαμό που έχω δημιουργήσει εδώ πάνω είναι το κουτί μας, που μαντέψτε από ποια εταιρεία είναι. Είναι από την Asus TUF Gaming εδώ πέρα, το GT301. Έχει κάποιους ARGB ανεμιστήρες μέσα, θα βάλουμε κι εμείς κάποιους ακόμα και γενικότερα πιστεύω είναι μια χαρά βάση για να φιλοξενήσει όλο το σύστημά μας. Οπότε έχουμε πολλά καινούργια πραγματάκια, 12400F, RTX 3050 που ήθελα πολύ να τα πιάσω και τα δύο στα χέρια μου για να δούμε πώς συμπεριφέρονται, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν το χτίσιμο, να δούμε επιδόσεις, να δούμε κόστη και να βγάλουμε και έτσι ένα τελικό συμπέρασμα. Και το σύστημά μας είναι έτοιμο, συναρμολογήθηκε, μπήκαν όλα τα πράγματα πολύ ωραία μέσα. Θα ρίξουμε και μια πιο κοντινή ματιά. Έχω βάλει Windows, έχω βάλει παιχνίδια, έχω κάνει διάφορες μετρήσεις για να τσεκάρουμε πώς δουλεύει και ο 12400F, το πιο έτσι budget έτσι, επεξεργαστή από τη 12η γενιά, να δούμε και τη 3050 και να έχουμε έτσι μια συνολική εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο κοντά τι συμβαίνει εδώ μέσα. Θα ξεκινήσω με τα πράγματα που κάτσανε μια χαρά στο συγκεκριμένο κουτί. Το έχω ξαναδουλέψει. Αποφάσισα να βάλω την υδρόψυξη μπροστά για να βάλω και κάποιους ανεμιστήρες στο πάνω μέρος.
Έχουμε έτσι μπόλικο ARGB, έχει και λίγο πάνω εδώ η κάρτα γραφικών, έχουμε και πάνω στην αντλία στη μητρική, έχει και κάποια έτσι πινάκια ωραία μητρική πάνω και κάποια λεντάκια, οπότε μια χαρά από αυτό το κομμάτι. Μπήκαν άνετα τα πράγματα μέσα, δεν έχω παράπονο, μαύρες RAM, μαύρα τα υπόλοιπα πράγματα, οπότε ταιριάξανε πιστεύω πάρα πολύ ωραία τα κομμάτια μεταξύ τους, καλό ότι δεν φαίνονται, οπότε είμαστε ok. Αυτό βέβαια παίζει και το μεγαλύτερο ρόλο σε ένα σύστημα είναι και οι επιδόσεις που έχει. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που πρέπει να μας ενδιαφέρει για να έχει και κάποιο νόημα. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Είπαμε ότι στο εσωτερικό έχουμε 12400F, που αυτό σημαίνει 6 πυρήνες και 12 threads, και το F στην άκρη σημαίνει ότι δεν έχουμε ενσωματωμένα γραφικά. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές δεν υποστηρίζουν overclock. Βέβαια, αν είχαμε μια ζήτα μητρική και όχι B που έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσαμε να σκαλίσουμε το συγκεκριμένο επεξεργαστή και να ανεβάσουμε τη συχνότητα. Οπότε να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Υπάρχουν διάφορα βίντεο εκεί έξω με οδηγίες για να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε. Με το 19 έχουμε και αυτήν εδώ την επιλογή. Στα υπόλοιπα τώρα τεχνικά χαρακτηριστικά, RTX 3050, η πιο καινούρια budget κάρτα από το στρατόπεδο της Nvidia. Βέβαια, ναι, μένα σε 1080p τα πηγαίνει πάρα πολύ καλό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Στην τιμή δυστυχώς δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Βέβαια, δεν πηγαίνουν καλά και όλες οι κάρτες, αλλά έχουμε μία ελπίδα. Έχω δει ότι πέφτουν σιγά σιγά οι τιμές. Ανακοινώνονται και άλλες πτώσεις τιμών στο μέλλον. Βέβαια, είναι και το επόμενο διάστημα που περιμένουμε την 4000 σειρά από την Nvidia. Οπότε λογικό είναι οι 3000 όλο και να πέφτουν οι τιμές. Στα υπόλοιπα, τώρα είπαμε και 16GB RAM στα 3200. Που η αλήθεια είναι θα ήθελα την παραπάνω συχνότητα για το συγκεκριμένο chip, γιατί αντέχει και παραπάνω συχνότητα. Και πάμε να δούμε τα νούμερα. Τι έβγαλε το συγκεκριμένο σύστημα. Θα ξεκινήσω με τον επεξεργαστή με κάποιες μετρήσεις που έκανα πάνω στον 12400F με Cinebench R23 αρχικά. Σε single core score έβγαλε 1665 πόντους και σε multi core score έβγαλε 12370 πόντους. Για ένα έτσι budget, ας το πούμε, βασικά δεν είναι budget, για μεσαίας κατηγορίας chip είναι μια χαρά. Είναι μεσαία προς low κατηγορία το συγκεκριμένο chip. Θα παίξει όλα τα παιχνίδια και μπορεί άνετα να κάνει και κάποιες έτσι πιο βαριές εργασίες. Σε Geekbench 5 είχαμε σε single core score 1699 πόντους και σε multi core είχαμε 8766 πόντους και είπα να κάνω και ένα benchmark με την BMW στο Blender για να δούμε και εκεί πέρα πώς θα πήγε, όπου χρειάστηκε 200 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία, έκατσε ακριβώς 200 δευτερόλεπτα. Αυτό μας δείχνει αν και πιο οικονομικός επεξεργαστής μπορεί να κάνει μια χαρά δουλειές. Πάμε τώρα να δούμε και για την κάρτα γραφικών πώς θα πήγαμε, που έκανα κάποιες μετρήσεις με το Superposition σε 1080p Extreme Preset. Αρχικά θα πω δύο μετρήσεις, θα πω μία με stock ρολόγια, χωρίς να την έχω πειράξει καθόλου την κάρτα, και έβγαλε 3552 πόντους. Και όταν ασχολήθηκα λίγο με την κάρτα, να ανεβάσω και το memory αλλά και το core clock, εκεί πέρα έφτασα 3961 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι η καρτούλα, αν και οικονομική, έχει δυνατότητες να πάρουμε ένα 10% ακόμα, σχετικά άνετα μάλιστα. Μια και δεν είναι αρκετά ενεργοβόρα, η ψύχτρα που έχει με τους Zen μυστήρες είναι μια χαρά. Σκεφτείτε ότι και με overclock που έκανα δεν ξεπέρασε τους 70 βαθμούς, οπότε μπορούμε άνετα να το κάνουμε. Πάμε και στα παιχνίδια, που αυτό ενδιαφέρει και τους περισσότερους από εσάς εκεί έξω, και θα ξεκινήσουμε με το κλασικό CSGO. Σε όλα τα παιχνίδια που θα πω στη συνέχεια έχω δύο μετρήσεις. Μία με stock την κάρτα γραφικών και μία με overclock. Ξεκινάμε λοιπόν με stock την κάρτα 367 FPS, μιλάμε για max out 1080p και με OC έφτασε 394 FPS. Καταλαβαίνουμε ότι ο επεξεργαστής έχει δυνατότητα να βάλουμε και μία πιο δυνατή κάρτα γραφικών. Γενικότερα το CSGO είναι ένα παιχνίδι που ζητάει καλό επεξεργαστή. Οπότε, εφόσον είχαμε με ένα OC στην κάρτα γραφικών μία τέτοια διαφορά στα FPS, καταλαβαίνετε ότι άνετα βάζουμε και κάτι πιο δυνατό, π.χ. μία 3070 Ti μέσα στο σύστημα. Συνεχίζουμε τώρα με Grand Theft Auto 5, πάλι 1080p max out τα πάντα. Σε average είχαμε 87 FPS και σε 1% low είχαμε 56. Και στην OC έκδοση, εκεί πέρα που σκάλισα δηλαδή την κάρτα γραφικών, είχαμε 93 FPS average και 60 FPS σε 1% low. Και το τελευταίο παιχνίδι που μένει, ένα έτσι πιο βαρύ. Βέβαια έχει κάνει αρκετά καλό optimization εδώ πέρα, γιατί δεν είναι τελικά τόσο βαρύ. Έπαιξα Forza Horizon 5 σε high preset, όλα δηλαδή στο high. Ξεκινάμε χωρίς OC που σε average είχα 93 FPS παρακαλώ και σε 1% low είχα 79. Τα πηγαίνει αρκετά καλά για 1080p και σε high όλα, δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Και αν κάνουμε και το OC στην κάρτα γραφικών, θα φτάσουμε στα 100 FPS average και 88 FPS σε 1% low.
Από τη μητρική δεν είχα κανένα παράπονο με θερμοκρασίες, βέβαια δεν ασχοληθήκαμε και με overclock, οπότε ναι, γιατί να υπάρχει κάποιο παράπονο. Από τον επεξεργαστή μπορώ να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος. Έχει δυνατότητες και για πιο βαριές εργασίες, αλλά και να παίξουμε και καλά τα παιχνίδια μας, να βάλουμε και μια δυνατή κάρτα γραφικών. Και τέλος για την 3050 που έχει στο εσωτερικό, σε 1080p θα παίξει τα πάντα και σε high. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα με αυτές τις κάρτες είναι οι τιμές, που η αλήθεια είναι για σειρά 50, αν θέλεις 3,5 και 4 εκατοστάρικα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ας ελπίσουμε να πέσουν και άλλο οι τιμές για να είναι πιο VFM και να μπορεί να παίζει ο κοσμάκης 1080p χωρίς να δίνει μια περιουσία. Αυτό λοιπόν ήταν το πιο Asus build που έχετε δει τελευταία σας, τουλάχιστον στο ελληνικό YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω ένα σύνδεσμο με όλο το σύστημα συναρμολογημένο από την N Systems, οπότε να πάτε να το τσεκάρετε, να δείτε εκεί πέρα και τιμές, να δείτε ακριβώς τα κομμάτια και να δείτε αν θέλετε να προχωρήσετε σε μια αγορά. Τι άλλο θα βρείτε από κάτω? Θα βρείτε δικά μου social media, κυρίες και κύριοι. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπίστε με το εξωτερικό να το πατήσετε, στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι. Για παράδειγμα, να βλέπουμε κινέζικα pre-built. Για παράδειγμα, να βλέπουμε ελληνικά συστήματα εδώ πέρα και μάλιστα με ωραία πραγματάκια από την Asus. Οπότε ναι, τσεκάρετε το. Και τέλος, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Πώς σας φάνηκε το build? Θέλω να κάνετε ένα like. Θέλω να κάνετε μια εγγραφή μαζί με το καμπανάκι. Γιατί μαντέψτε, όλα αυτά είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!